Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ μαζί για να δούμε όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας. Καλός ο καιρός, υψηλές οι θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για απόδραση και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς διανύουμε ακόμη ζεστές ημέρες. Ωστόσο, όλοι πιστεύουμε ότι θα διαρκέσουν οι καλές καιρικές συνθήκες, γιατί ο χειμώνας, όπως όλοι επισημαίνουν, θα είναι δύσκολος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της αύξησης των καυσίμων. Έτσι λοιπόν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στο κομμάτι του λιγνίτη. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πάμε πίσω, παρατείνεται η απολιγνητοποίηση για 2 χρόνια, ενώ σύντομα θα εγκαινιαστεί και η μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα, η οποία θα λειτουργήσει με λιγνίτη. Ωστόσο, η μετάβαση ΑΕ, η εταιρεία συνεχίζει κανονικά το έργο της. Θα δούμε ποιες οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται σήμερα, πού επικεντρώνει το ενδιαφέρον της. Έχουμε καλεσμένο στο δελτίο μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μετάβασης ΑΕ, τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη. Καλησπέρα κύριε Τοπαλίδη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Και εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά και μια καλή σεζόν τηλεοπτική να έχετε εσείς και να συνεχίσετε να ενημερώνετε με την ίδια εγκυρότητα τους τηλεθεατές σας. Να έχουμε, γιατί κύριε Τοπαλίδη είστε από τους συνεργάτες μας και γνώστης των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και όχι μόνο. Και πανεπιστημιακός μας δώσατε τα φώτα σας σε πολλές περιπτώσεις. Να μείνουμε τώρα στην ενέργεια, στη μετάβαση ΑΕ. Ποια τα νέα δεδομένα που έχουμε και τι θα αλλάξει, καθώς πλέον ο λιγνίτης μπαίνει στην παραγωγή της ενέργειας, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Σε σχέση με τη μετάβαση δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό που κάναμε και αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να τρέχουμε με την ίδια ένταση, με μεγαλύτερη ένταση ακόμη. Γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε και να σχεδιάσουμε τα προγράμματά μας, να υλοποιήσουμε πια, γιατί τα έχουμε σχεδιάσει, έχουμε περάσει τη φάση του σχεδιασμού, να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει για την περιοχή, μαζί με την περιοχή βέβαια. Και μια που μιλάμε για ενέργεια και ενεργειακό πόρο όμως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, κυρία Μαρκοπούλου, μια μικρή παρένθεση εδώ, τα συγχαρητήριά μας για το διορισμό του κυρίου Πάια ως Υφυπουργού Ενεργειακών Πόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που ως πρέσβης λειτουργήσε στην Ελλάδα και βοήθησε και στήριξε και συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές κυβερνήσεις για να φτιαχτεί η Αλεξανδρούπολη και όλα αυτά τα ενεργειακά στη χώρα μας, σήμερα είναι ο αρμόδιος Υφυπουργός Ενεργειακών Πόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια θετική εξέλιξη και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, φαντάζομαι. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει τη χώρα μας, θα ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας στο ενεργειακό κομμάτι? Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, θα μπορούσαν να στηρίξουν και να βοηθήσουν και οικονομικά τη χώρα μας. Κύριε Μαρκοπούλ, πιστεύω ότι κάθε χώρα, πόσο μάλλον οι ΗΠΑ, στηρίζουν τη δική τους χώρα. Αλλά στους σχεδιασμούς του κυρίου Πάια και στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια μπήκαμε και είμαστε μέσα. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι να περιμένουμε να μας βοηθήσει κάποιος. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε και να πείσουμε και αυτόν ότι το να επιλέξει τη δική μας χώρα είναι και προς το δικό του συμφέρον και σίγουρα είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Σε αυτή τη φάση και σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών τα συμφέροντα ταυτίζονται. Και είναι τύχη μεγάλη ο άνθρωπος που ταύτισε τα συμφέροντα αυτά να είναι και ο αρμόδιος υπουργός σήμερα. Αυτό είπα. Δεν περιμένω να μας βοηθήσει κανείς, αλλά περιμένω ότι η δική μας θέση είναι αυτή που μας δίνει πλεονεκτήματα, τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη ελληνική κυβέρνηση ανέδειξε και γι' αυτό και έχουμε τα ωφέλη που έχουμε. Βέβαια, όπως λέω πάντα, αυτά μένει να τα δουν και οι πολίτες. Γιατί καλό είναι να συζητάμε σε επιστημονικό επίπεδο, σε γεωστρατηγικό, αλλά είναι σημαντικό η πολιτική να φτάνει και να την καταλαβαίνουν οι πολίτες, γιατί για τους πολίτες γίνεται. Κύριε Τοπαλίδη,
Όταν λέω βοήθεια, εννοώ βέβαια επενδύσεις. Εκεί εστιάζω, θα μπορούσαν να επενδύσουν οι Αμερικανοί. Άλλωστε υπάρχει πολύ καλό κλίμα και πολύ καλή συνεργασία, όπως χαρακτηριστικά και εσείς επισημάνατε, που σημαίνει ότι πλούσιοι Αμερικανοί θα μπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Να, εκεί είναι, αν θέλετε, το στοίχημα και μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Σε σχέση με την περιοχή μας, λοιπόν, θα αναφέρω ότι λειτουργεί περίπτερο στην έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Είναι στο κέντρο του περιπτέρου του Υπουργείου Ανάπτυξης και το οποίο αποτέλεσε πόλο έλξης. Ένας από αυτούς που ήρθε και επισκέπτηκε και τη δική μας, το δικό μας περιπτέρου της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Τσούνης, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Παπαθανάση και ενημερώθηκε και για τις δικές μας δραστηριότητες. Μιλάμε λοιπόν για ένα περίπτερο στο οποίο επισκέφτηκαν πολλοί επιχειρηματίες, πολίτες και επιστήμονες. Το ενδιαφέρον για τις υπομετάβασεις περιοχές είναι έντονο. Αυτό δείχνει λοιπόν και απαντά και στο δικό σας ερώτημα πώς συνεχίζει η μετάβαση. Η μετάβαση συνεχίζει με μεγαλύτερη ορμή, με μεγαλύτερη διάθεση και έχει και μία ασφάλεια ότι οι περιοχές σήμερα έχουν και το λιγνίτι παράλληλα, άρα δεν χάνεται κάτι για την περιοχή. Δηλαδή είναι καλή τύχη το ότι οι εξελίξεις, καλή τύχη για την περιοχή, καλή τύχη δεν είναι ότι έγινε ο πόλεμος και η ενέργεια πήγε εκεί που πήγε και χρειάζεται να υπάρχει ο λιγνίτης. Καλή τύχη είναι ότι σε αυτή τη φάση τη δύσκολη για την περιοχή μας ο λιγνίτης συνεχίζει να υπάρχει, η μετάβαση πηγαίνει με μεγαλύτερη ορμή και βλέπουμε το πρώτο έργο της μετάβασης. Που είναι, ποιο είναι κύριε Τοπαλίδη? Που είναι η ζώνη καινοτομίας, δεν μιλάμε για επένδυση, μιλάμε για τη ζώνη καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκίνησε. Είναι ήδη η πρώτη δράση. Είναι ήδη η πρώτη δράση για τη Δυτική Μακεδονία, είναι ήδη και η πρώτη δράση για το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ήδη η πρώτη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στην Ελλάδα και είναι στη Δυτική Μακεδονία. Είναι η ζώνη καινοτομίας, ξεκίνησε ήδη και θα δημιουργηθεί με ένα σχέδιο νόμου και θα συναστά ένα ειδικό αναπτυξιακό επιχείρημα, το οποίο βέβαια θα συνθέσει το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, τη γνώση που υπάρχει στην περιοχή, τη δίψα που υπάρχει από την περιοχή για να προχωρήσει επιστημονικά και επιχειρηματικά και βέβαια θα βοηθήσει για να μπορέσουν να εξωτερικεύσουν οι δικοί μας επιχειρηματίες τα δικά τους, τις δικές τους προτάσεις και τα δικά τους προϊόντα, καθώς βέβαια και να φέρει νέες επιχειρήσεις και νέες επιχειρηματίες. Κύριε Τοπαλίδη, είναι ένα άειλο σχέδιο αυτό ή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σε χώρος που θα αναπτυχθεί? Και άειλο ακριβώς αυτό είπα. Χωροθετήθηκε ήδη σε δύο σημεία. Ένα είναι το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΣΕΠ και το άλλο είναι το Πάρκο Υδρογόνου στην Τελεμαΐδα. Βέβαια, δεν είναι οι μόνοι θύλακες που θα γίνουν. Μόλις θα οριμάσουν και άλλοι θύλακες με άλλες θεματικές ενότητες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και στις ανάλογες ΒΠΕ της Φλόρνας, της Καστοριάς, των Γραβενών, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας, θα χωροθετηθούν και άλλα ανάλογα πάρκα και ζώνες καινοτομίας. Δεν σταματάει εδώ ότι σήμερα πήγαμε μόνο σε δύο. Δεν είναι μόνο σε δύο. Είναι δύο που ήταν όριμα και είναι έτοιμα. Είπαμε από την αρχή ότι το πρόγραμμα έχει πολλές δυνατότητες, αλλά το πρόγραμμα είναι σκληρό και μόνο όταν οι προτάσεις θα είναι όριμες θα μπορούν να προχωρήσουν. Φανταστείτε ότι μιλάμε για 52 εκατομμύρια ευρώ. 52 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθουν που θα πέσουν στην περιοχή. Χρήματα που θα πέσουν στην περιοχή. Για να μοχλεύσουν την περιοχή. Κύριε Τοπαλίδη, να ρωτήσω λίγο, ποιοι θα μπορούσαν να επενδύσουν σε αυτές τις χωροθετημένες πλέον ζώνες, τις δύο, οι οποίες έχουν καθοριστεί, οι οποίες έχουν βασικές υποδομές, θα έλεγα. Τι θα μπορούσε να γίνει εκεί και αν υπάρχει ενδιαφέρον πρώτα από τη μετάβαση ΑΕ προς τα πού θα κατευθύνει τους επιχειρηματίες? Η μετάβαση ΑΕ, η ειδική υπηρεσία, το Υπουργείο, το Enterprise Greece θα προτείνει και θα κατευθύνει τους επιχειρηματίες ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ευθύνονται. Αν μιλάμε βέβαια για επενδύσεις υδρογόνου, θα τους κατευθύνει στην Τολεμαΐδα και στην ΑΕΒΑΛ. Αν μιλάμε για θέματα τεχνολογίας, έρευνας και επιστημών, θα τους κατευθύνει στο τεχνολογικό πάρκο στην Κοζάνη. Αν μιλάμε για κάποια άλλη επένδυση βιομηχανική, θα την κατευθύνει στους χώρους οι οποίοι θα είναι στα οικόπεδα της μετάβασης
μέσα στη ΔΕΗ, σε αυτά που θα παραλάβουμε από τη ΔΕΗ, ανάλογα με το ποια είναι και το είδος της επένδυσης, θα κατευθύνει και στην περιοχή. Και πότε... βέβαια στη συνεργασία και με την αυτοδιοίκηση, για να αξιοποιήσουμε και τις ΒΠΕ, οι οποίες, εντάξει κυρία Μαρκοπούλου, οι παραπάνω επιχειρηματίες που μας ακούν, δεν θα είχαν γεννηθεί τότε. Το 1981 ξεκίνησε η ΒΠΕ της Κοζάνης, με υπογραφή του κυρίου Ράγη τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι έστω και σήμερα δεν είναι αργά. Αυτό είναι αλήθεια και μακάρι να προχωρήσουν οι επενδύσεις στη ΒΠΕ, γιατί πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Τοπαλίδη, με επιτυχία και στο χώρο της αυτοδιοίκησης που είχε αναλάβει η αυτοδιοίκηση αυτό το κομμάτι. Τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν τα έργα υποδομής, ακόμη σήκωσαν τα πάντα από εκεί και τις σχάρες για τα βρόχινα νερά. Τα θυμόμαστε όλα, τα συζητήσαμε άλλωστε. Έχετε εσείς πληροφορίες αν έχουμε την πρώτη επένδυση που έρχεται στη ΒΠΕ μετά από τα εγγένεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης? Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο ίδιος ο Υπουργός, ότι η εταιρεία έχει μιλήσει με την ΕΔΒΑ και είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Να μείνουμε λοιπόν στη μετάβαση ΑΕ, που είναι και το αντικείμενό σας. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν. Ναι, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω πότε θα περάσουν στη μετάβαση ΑΕ όλοι εκείνοι οι χώροι που προχωράνε, που περνάνε στο δημόσιο και συγκεκριμένα στη μετάβαση ΑΕ που έχουν σχέση πάντα με τη ΔΕΗ. Ο νόμος ορίζει με σαφήνεια πότε θα γίνει ακριβώς. Το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει τώρα και γίνεται και είναι σε εξέλιξη, κύριε Μαρκοπούλου, είναι να βγουν οι χρήσεις γης. Τα τοπικά χωροταξικά γίνονται. Φαντάζομαι ότι μέχρι αρχές Νοεμβρίου θα έχει χωροθετηθεί μέχρι και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο που θα λέει αυτό είναι της ΔΕΗ, είναι της μετάβασης και θα γίνει για βιομηχανικές επιχειρήσεις, θα γίνει για αγροτικές επιχειρήσεις, θα γίνει για χρήσεις από τους αγρότες της περιοχής, θα γίνει για χρήσεις από τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και οι ενδυνάμει επενδυτές πού θα πάνε. Τώρα, αν αυτό θα γίνει μετά από 6 μήνες που θα γίνει η μεταφορά από την ΔΕΗ σε εμάς, δεν είναι το δύσκολο, γιατί με βάση το σχέδιο έχουν οριοθετηθεί ποιες εκτάσεις αφήνουν σε εμάς. Το σημαντικό είναι να βγουν οι δράσεις και από τις χρήσεις γης, και από τη στιγμή που θα βγουν οι χρήσεις γης, εμείς ανεξαρτήτως ότι η μεταφορά και η κυριότητα θα αφήσει σε εμάς 6 μήνες από τώρα, μπορούμε να συνομιλήσουμε και θα συνομιλήσουμε με τους επιχειρηματίες για να προχωρήσουν στις ενέργειες που θέλουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να καταλάβουν κάποια έκθεση στην οποία θα επενδύσουν. Κύριε Τοπαλίδη, δηλαδή αποκτά και άλλη περιουσία η μετάβαση ΑΕ και θα διαχειρίζεται όλο αυτό το πακέτο που έχει σχέση και με τις επενδύσεις αλλά και με την διανομή των εκτάσεων. Αποκτά περιουσία το ελληνικό δημόσιο, κυρία Μαρκοπούλου, και χαρτολογώντας έλεγε κάποιος ότι το ελληνικό δημόσιο μέσω της μετάβασης, γιατί η εκτάση του ελληνικού δημοσίου είναι μεγάλος διοκτήμονας. Επιτέλους, θα υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα, αν κάποιος θέλει μία έκταση ενιαία κάποιων χιλιάδων στρεμμάτων, να μπορεί να τη βρει και να μπορεί να πάει και να επενδύσει εκεί, χωρίς να προβληματίζεται για χρήσεις γης, για διεκδικήσεις, για κτήματα λόγια και όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι στο ελληνικό δημόσιο, λοιπόν, μέσω της μετάβασης ΑΕ και στη δική μας περιοχή οι περισσότερες, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι θελκτικές για τους επιχειρηματίες, είναι καθαρές και σίγουρα και με ιδιαίτερα κίνητρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήδη ισχύει η πρώτη επιδότηση που λέγαμε ότι περιμέναμε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το 10% για τις περιοχές ΔΑΜ και από τον αναπτυξιακό νόμο, και βλέπετε ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση, αυτά που λέει η μετάβαση γίνονται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό. Περιμένουμε τις χρήσεις γης που θα είναι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Φανταστείτε ότι οι χρήσεις γης σε άλλες περιπτώσεις κάνουν 25 χρόνια για να βγουν. Γιατί μιλάμε για 1-2 μήνες και ξεχνούμε πώς λειτουργεί το δημόσιο. Δηλαδή ξεπεράσαμε όχι τους εαυτούς μας, ξεπεράσαμε όχι τους εαυτούς μας εννοώντας το κράτος. Έχει ξεπεραστεί
η δυνατότητα για να ορίζονται χρήσεις γης ακόμα και από τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τοπαλίδη, και σε πολλές περιπτώσεις μας ξεπερνάνε και τα γεγονότα. Αυτό πρέπει να το πούμε για να το τονίσουμε, γιατί περιμέναμε με την κατάσταση της Ακρινής. Προχωρήσαμε στην απολιγνητοποίηση, που σημαίνει ότι η Ακρινή πρέπει να αλλάξει σχέδια. Και όλα αυτά μέσα σε μία 20ετία. Πολλές φορές πρέπει να προηγούμαστε των γεγονότων και να βλέπουμε και λίγο μπροστά, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, η κυβέρνηση σχεδίασε και την ειδική υπηρεσία και τη μετάβαση ΑΕ, γιατί όντως όφιλε το κράτος στην περιοχή. Γιατί το κράτος άφησε την περιοχή. Το άφησε για 20-20 τόσα χρόνια, είπατε. Και είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κυρία Μαρκοπούλου. Άρα λοιπόν έπρεπε να τρέξουμε. Ήταν υποχρέωση του κράτους και δική μας, αφού μας ανατέθηκε σε εμάς, να τρέξουμε. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε και θα ξεπεράσουμε και τις δικές μας προσδοκίες, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι στην Ελλάδα πάντα οι πολίτες να περιμένουν και το κράτος να μένει πίσω. Σκοπός και στόχος είναι, και η ευκαιρία είναι, και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, να ξεπεράσουμε όχι τις προσδοκίες τις δικές μας και των πολιτών. Οι πολίτες μπορεί να μην έχουν και μεγάλες προσδοκίες, γιατί δυστυχώς όταν 20 τόσα χρόνια βλέπεις να χάνονται οι ευκαιρίες, να χάνονται, δεν πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα και ξέροντας το έλλειμμα που είχε το κράτος στην περιοχή, εκεί δουλεύουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα δικαιώσουμε και τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό, και σίγουρα θα δοθεί στην περιοχή μας η δυνατότητα να πιστέψει ότι είναι όντως το κράτος υπάρχει και όντως το κράτος μπορεί να μας άργησε, μπορεί να μην έκανε τίποτα, αλλά τελικά ναι, σήμερα είναι εδώ και αλλάζει τα πράγματα και αλλάζουν οι καταστάσεις. Και εγώ θα βάλω ένα τίτλο κλείνοντας την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, κύριε Τοπαλίδη, και για τους τηλεθεατές μας, ότι θα πάρει ανάσα η περιοχή. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τοπαλίδη, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πάλι καλή σεζόν. Καλή συνέχεια. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Και βέβαια, στα πλαίσια των επαφών, είχε συνάντηση με την διοίκηση της ΓΕΣΕ. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχω ξεκινήσει μια επαφή με όλους τους παραγωγικούς φορείς και νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε η πίεση που δέχεται ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι τρομακτική. Ως εκ τούτου έκρινα ότι αυτή η συνάντηση ήταν και είναι επιβεβλημένη, να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις, να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις, τους προβληματισμούς σας. Δεδομένου ότι στη Διεθνή Έκθεση εγώ δεν θέλω απλά να καταθέσω κάποιες επεξεργασίες που έχουν γίνει στα κομματικά μας γραφεία, αλλά να λάβω υπόψη μου σοβαρά και τις απόψεις, τις αγωνίες των ανθρώπων της παραγωγής και του κόσμου της δουλειάς. Αυτό που θέλω να σας πω έτσι εισαγωγικά είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κατά την άποψή μου είναι τόσο γενικευμένη η επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία, αλλά ειδικότερα στον κόσμο της εργασίας, που οι όποιες διαφορές πρέπει να παραμεριστούν για να υπάρξει προσπάθεια να δούμε πώς θα αναχαιτήσουμε αυτή την επίθεση, καθώς παίρνει διαστάσεις υπαρξιακές. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων που και εσείς αναδείξατε, στην Ελλάδα για να πληρώσει κανείς μονάχα τους λογαριασμούς του ρεύματος χρειάζεται 2 κατώτατους μισθούς. Λοιπόν, ή έναν μέσο μισθό. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των μισθωτών βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, θα έλεγα. Διότι προφανώς δεν είναι μόνο η ενεργειακή ακρίβεια, ο ενεργειακός πληθωρισμός, είναι η ακρίβεια συνολικά στη ζωή μας. Οι μισθοί καθυλωμένοι, οι αυξήσεις που δοθήκαν είναι πολύ χαμηλότερες από το συνολικό πληθωρισμό που είχαμε τη χρονιά αυτή. Και δεν είναι μόνο αυτό,
είναι η ελαστικοποίηση εργασίας, είναι ο νόμος Χατζηδάκη που στην πραγματικότητα συρρυκνώνει δικαιώματα. Μάλιστα, θα έχω την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να συναντήσω και τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Παλαματίνα που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποίησεις, ακριβώς επειδή η νέα διοίκηση του εργοστασίου εφαρμόζει αυτόν τον νόμο και οδηγεί μαζικά εργαζόμενους σε απολύσεις. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα έτσι να ακούσω πρωτίστως τις δικές σας θέσεις και απόψεις και να σας πω και εγώ κάποιες δικές μας προτάσεις και εκτιμήσεις. Σαμποτάζ στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 4 το απόγευμα. Η εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει γνωστή δημοσιογράφος Βίκη Παπαλουκά. Έχουμε καιρό να τα πούμε λόγω των διακοπών βέβαια. Εδώ είμαστε, θα δούμε τι περιλαμβάνει η αυριανή εκπομπή αύριο στις 4 το απόγευμα. Τι θα δούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την καλή μας συνάδελφο, την Βίκη Παπαλουκά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα μου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Φυσικά η νέα σεζόν έχει πολλά και πολλά σαμποτάζ και πολλά σινιούς. Ανανεωμένο το Flash TV και αυτή τη φορά μπαίνει δυναμικά στη μάχη της ενημέρωσης, έτσι και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε αυτό το Σάββατο να κάνουμε μία διερεύνηση και μία ανάλυση στις 21 κυβερνητικές πρωτοβουλίες που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΒ, με ανθρώπους κατάλληλους, πολιτικούς επιστήμονες, ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια διαπιστευμένους, και θα αναλύσουμε και τον ευάλωτο των συμπολιτών μας κατά πόσο θα ωφελήσουν όλα αυτά, πότε θα γίνουν, και για τους φοιτητές μας και για τα επιδόματα θέρμανσης για την ενεργειακή κρίση. Σε πήρα αμπάριζα, δεν ξέρω αν... Ναι, όχι, παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ σημαντικά θέματα. Φοιτητές, αγρότες, τα ενεργειακά ζητήματα, βέβαια, 21 εξαγγελίες. Τα προγράμματα συσκευή. Είναι 21 κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ως εξαγγελίες είναι σε τρεις κύκλους. 8 μέτρα στήριξης άμεσης εφαρμογής υποτίθεται από την επόμενη μέρα, 12 αλλαγές που ενεργοποιούνται, καταργήσεις, φόρους, ΦΠΑ κτλ. Και ένα σχέδιο τομή 6 σημείων. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος πούκωσε. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη μετάφραση εντός εισαγωγικών και να εξηγήσουμε με παραδείγματα πού, πώς, πότε και γιατί. Ποιοι είναι οι ωφελημένοι, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα γίνει πλέον για τα κίνητρα για τις μόνιμες θέσεις εργασίας και πολύ σπουδαία πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με βοηθήματα τύπου δανείων άτοκα για νέα σπίτια, κατοικίες για νέα ζευγάρια, έως 39 ετών παρακαλώ. Όλα αυτά έχουν μεγάλη διαχείριση στο πώς θα μπεις ως δικαιούχος, αλλά παράλληλα και να αποκτήσεις μια στέγη δεν είναι κάτι απλό. Όταν τώρα έχεις 6 διαφορετικές επιλογές να μπεις σε ένα πρόγραμμα για να αποκτήσεις μια στέγη, από χαμηλό ενίκιο μέχρι σχεδόν δωρεάν να σου προσφερθεί μια κατοικία, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνήθως αυτά είναι λίγο πιο αριστερά μέτρα, να το πω. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και με Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώ ότι θέλει πολλή ανάλυση και αυτές οι κοινωνικές αντιπαροχές με επιδοτήσεις, με ανακαινήσεις, τα κλειστά σπίτια είναι τόσα πολλά που νομίζω ότι αυτή η εκπομπή αφιερώνω κάποιο χρόνο παραπάνω για την ανάλυση όλων αυτών. Επίσης, έχω και τα θέματα υγείας για τα νέα εμβόλια, με συνάδελφο διαπιστευμένη στο ρεπορτάζ υγείας που μας αναλύει τα πάντα για τους πάντες, πώς θα κινηθούμε και πώς θα γίνουν οι τροποποιήσεις σε περίπτωση που τα επιδημικά και επιδημιολογικά φορτία ανέβουν και δεν παραμένουν σταθερά όσα έχουν, γιατί γυρίσαμε στα σχολεία, γυρίσαμε στις δουλειές μας, όλα είναι χαλαρά. Πέραν από σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Σαν να μην υπάρχει. Mm-hmm. Βέβαια αυτό υπάρχει, ναι μεν, δεν έχει κάνει κάποια μετατροπή, ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Και σου έχω και μέσα σε αυτή την εκπομπή το Σάββατο αύριο ένα, πώς να το πω, είναι για την πατρίδα μας, είναι για τη χώρα μας, είναι κάτι το οποίο μου το ζήτησαν από πολλά μηνύματα και είπα να το κάνω, μία τρομερή στρατιωτική αναλύτρια, η Ιωάννα Ηλιάδη, από το 91 διαπιστευμένη στο Άμυνας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, mm-hmm. θα μας πει όλα τα Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Κόσοβο, Κίνα, νέοι συσχετισμοί,
τι γίνεται, ο πόλεμος, ο χειμώνας, πού πάει, γιατί, ποιος κερδίζει, σε τι θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη όλη αυτή η τακτική, πώς μπορούμε να το αντιστρέψουμε τη ρητορική επιθετικότητας του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όλα αυτά μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις, τα καλά και τα κακά, τα παράπονα που έχουν από τον τωρινό υπουργό, τι δεν έκανε και τι θέλει να κάνουν, όπως επίσης και τα μέτρα που εξήγηλε, τα σχολιάζει πώς ακούστηκαν στον κόσμο το στρατιωτικό των ενόπλων δυνάμεων. Η Ιωάννα Ηλιάδη μας δίνει και κάποιες ειδήσεις διαφορετικές σε σχέση με την αμυντική εξοπλιστική βιομηχανία την οποία τώρα είναι να λαμβάνουμε και πώς περάσαν όλα αυτά και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πολλά τα θέματα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή αύριο στις 4. Θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές μας, η Δυτικό Μακεδόνες και όχι μόνο, καθώς ιντερνετικά μεταδίδει η εκπομπή σε ολόκληρο τον κόσμο, στους απανταχού Δυτικό Μακεδόνες που θα έχουν την ευκαιρία και τη βλέπουν την εκπομπή. Σαμποτάζ λοιπόν 4 Σάββατο και σε επανάληψη 11.30 το βράδυ. Βίκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ, όλες αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εφικτό να υλοποιηθούν άμεσα? Πρώτα απ' όλα έχει τρία κομμάτια τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή από την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις καταργήσεις, με το ΦΠΑ, με τις φοιτητικές, με τα φοιτητικά επιδόματα. Δηλαδή, φανήκανε. Ναι, αυτό με τις 4.000 όταν συγκατοικήσουν δύο φοιτητές είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Που πάει από 1.000 που ήταν στον έναν, 2 απευθείας. Συν 2, 4. Οι συμπολίτες μας που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι κτλ. Τα πλεύσιμα, τα ναυτικά, δηλαδή όλα αυτά είναι σε εφαρμογή ήδη. Δηλαδή, από τον επόμενο μήνα θα το δούμε στις τσέπες μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά κοινωνικές αντιπαροχές, τα δάνεια, οι κατοικίες, η απόκτηση στέγης, αυτά θεωρώ ότι και ο ίδιος είπε ότι ξεκινάνε από πριν το τέλος του χρόνου, με το 23, μέσα σε 6 μήνες να έχουν τηθεί. Ο τουρισμός για όλους ήδη ξεκίνησε. 200.000 παραπάνω θα μπουν. Δηλαδή, είναι κάποια τα οποία τα βλέπουμε, μπορούμε να τα δούμε, να τα τσεκάρουμε. Είναι όμως και κάποια τα οποία θέλουν χρόνο. Δηλαδή, εγώ και εσύ, όσα λεφτά και να έχουμε για να ξεκινήσουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, πότε θα είναι έτοιμο? Σε ένα χρόνο, δύο. Και αν έχουμε λεφτά, οι διαδικασίες πλέον είναι πολύ πιο σύντομες. Δηλαδή, το επίδομα μητέρας από 6 μήνες σε 9. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είτε θέλει είτε δεν θέλει οποιοδήποτε κάνει τις εξαγγελίες, είτε είναι ο Πρωθυπουργός είτε είναι υπουργοί, αυτά θα τα δούνε στην τσέπη τους, δηλαδή θα το δούνε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να πάρει. Το ότι έχει να κάνει όμως με ένα προγραμματισμό στα μεγάλα έργα από τον επόμενο χρόνο, και αυτά πάλι θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και αύριο στις 4 το απόγευμα θα δούμε την εκπομπή σου, εκπομπή Σαμποτάζ. Οι 12 αλλαγές πάντως από τις 21 είναι δεδομένο ότι ενεργοποιούνται από τις αρχές του 23. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος, αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα το Μάη, Ιούνι, ό,τι είναι να γίνει θα έχει γίνει και ο κόσμος και θα κρίνει κιόλας. Γιατί το σχέδιο το ΜΗ των 6 σημείων που έχει να κάνει αυτό με τις αντιπαροχές και τη στέγη είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα και χρονίζει για πολλές κυβερνήσεις. Το να μην έχουν ένα νέο ζευγάρι τη στέγη του, να μην μπορούν να δανειστούν επειδή είναι χαμηλή η μισθή τους και όλο αυτό το πρόγραμμα είναι τομή. Δηλαδή θεωρώ ότι από όλες τις εξαγγελίες περίπου πάνω κάτω όλα τα περίμενα. Αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνική αντιπαροχή ούτε καν το είχα διανοηθεί. Αλήθεια είναι και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι από τα θετικότερα μέτρα που ακούσαμε. Τα τελευταία, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια, που είμαι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πρώτη φορά άκουσα κάτι τόσο διαφορετικό, η αλήθεια είναι. Και από μια δεξιά κυβέρνηση. Μα αυτό είναι το ανατρεπτικό.
Αυτό, πραγματικά. Βίκη, αύριο 4 το απόγευμα και 11.30 το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχές για ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, Βίκη. Καλή συνέχεια στο δελτίο σου. Νέα σχολική χρονιά, την τιμητική τους έχουν τα βιβλιοπωλεία. Αυξημένη η κίνηση τις τελευταίες ημέρες. Η σιωπή των μαθητών στις τάξεις εδώ και λίγες ημέρες είναι η περίοδος που έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση στα βιβλιοπωλεία. Ποια ήταν η κίνηση αυτές τις ημέρες, τι εικόνα έχετε από την αγορά, και να κάνουμε και μία ενημέρωση στους γονείς και όσους έχουν ακόμα αυτή την υποχρέωση να καλύψουν, πώς κυμαίνονται τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω για την πληθώρα των καταστημάτων. Είμαι σίγουρος ότι τα βιβλιοπωλεία γενικότερα παραμένουν η πιο καλή λύση για το μαθητή και το γονιό, γιατί παρέχουν οικονομικά προϊόντα και αξιόπιστα, το πιο σημαντικό. Τώρα συγκεκριμένα για τα απάπειρος μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι επειδή είμαστε βιβλιοπωλεία, αυτό το κάνουμε όλη τη χρονιά, δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε για 10 μέρες το χρόνο είτε για 2 εβδομάδες θα πουλήσουμε σχολικά, φροντίζουμε να αγοράσουμε στις καλύτερες τιμές τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Συγκεκριμένα φέτος τα Πάπυρος, μέσα στους 14.000 κωδικούς προϊόντων που διαθέτουν άμεσα στα καταστήματά τους, το 85% των προϊόντων αυτών έχουν διατηρήσει τις περσινές τιμές. Κυριολεκτικά οι πελάτες μας φέτος είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα με περσινές τιμές. Ίσως να είμαστε από τους λίγους που το καταφέραμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι πήγαν καλά τα βιβλιοπωλεία γενικότερα πανελλαδικά, γιατί ο κόσμος μετά από 10 χρόνια μνημονίων, κρίσεων κτλ. Κατάλαβαν ότι ακόμη το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχός τους στις τιμές και στην οικογένεια. Αυτό. Το ότι διατηρήσετε τις τιμές σημαίνει ότι απορροφήσατε τις αυξήσεις που είχατε και εσείς ως επιχείρηση. Γιατί είστε επιχείρηση, έχετε ρεύμα, έχετε άλλα έξοδα, εκεί υπήρχαν αυξήσεις. Ναι, προφανώς υπήρχαν αυξήσεις. Είναι ειδικά το ρεύμα και η ενέργεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους μας, για όλους τους επιχειρηματίες. Εμείς, δεν κάναμε αυξήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κάνανε και οι προμηθευτές μας. Και επειδή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε, για παράδειγμα, τη σχολική από το Μάιο, να ετοιμαζόμαστε το Μάιο, φροντίσαμε να κλειδώσουμε καλές τιμές και φέτος για το Σεπτέμβρη. Η εικόνα που έχετε από τους καταναλωτές, τους πελάτες σας, ποια είναι, τι ψάχνουν τα παιδιά, τι προτιμούν, κοιτούν τη μάρκα, κοιτούν πλέον και την οικονομία οι γονείς, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι καταναλωτές, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι γονείς, είναι ψηλιασμένοι, δηλαδή προτιμούν την ποιότητα. Δηλαδή θα πάρουν μια αξιόπιστη τσάντα που θα τους βγάλει μια πενταετία, και όχι κάτι που είναι πολύ πιο οικονομικό, αλλά παύλα φθηνιάρικο, δηλαδή μια τσάντα αξίας 10 ευρώ για παράδειγμα που τους βγάλει ένα τρίμηνο. Μια τσάντα πενταετίας, πόσο αξίζει? Η μέση τιμή ξεκινάει στα 26 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 50. Αυτές είναι οι τιμές δηλαδή, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει. Και βεβαίως οι γονείς και τα παιδιά ψάχνουν πίσω από τα απαραίτητα βιβλία, στυλό κτλ. Ψάχνουν και κάποια βοηθητικά βιβλία τα οποία έχουν τα βιβλιοπωλεία. Φυσικά. Βιβλία, βιβλία ύλης και εξωσχολικές δραστηριότητες, έτσι τα πάντα. Ναι. Εκεί να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν το ξέρουν πιο πολύ ότι υπάρχει νέα τιμή βιβλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά, ανεξαρτήτως του μεγέθους που έχουν σαν δυναμική ή σαν έκταση, πουλάνε το ίδιο. Δηλαδή, λέει ο Πατάκης, για παράδειγμα, να μην κάνω διαφήμιση, ένας εκδοτικός τέλος πάντων, λέει: εγώ αυτό το βιβλίο θα το πουλάω 14,90. Είτε το πάρεις από μπάγκο, είτε το πάρεις από e-shop, είτε το πάρεις από κατάστημα, η απόκληση θα είναι της τάξης 10%. Δηλαδή, αν κάνει 14,90, το φτηνότερο που μπορείς να το βρεις θα είναι 13,5. Αυτή είναι η διαφορά. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα περάσουμε τώρα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια θετικότατη εξέλιξη. Θα πάμε στην κοινότητα Κλήτου. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κορκοτίδη, για να μιλήσουμε για ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτό της δενδροφύτευσης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα, κυρία Μαρκοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ το κανάλι σας και εσάς προσωπικά. Μας δίνετε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να μιλήσουμε για τον ελικισμό.
Είναι χαρά μας πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, γιατί είστε ένας από τους πολύ δραστήριους προέδρους σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, με έντονη παρουσία πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Τώρα γίνεται πράξη ένα έργο που το είχατε οραματιστεί και το περιμένατε, αυτό της δενδροφύτευσης της κοινότητας Κλήτου. Μιλάμε για μια κοινότητα, μια νέα κοινότητα. Είχαμε την μετεγκατάσταση από το παλιό Κλήτος λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Έγινε ο νέος οικισμός με δρόμους, παράδρομους, ασφαλτοτάπητα και όλα αυτά, αλλά δεν είχε ταυτότητα, καθώς δεν είχαμε πράσινο. Πλέον γίνεται μια πράσινη κοινότητα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι ένα έργο που μιλήσει για τον νέο οικισμό. Το διεκδικήσαμε το 2016 μέσα από το πρόγραμμα του ΔΕΑΠ, τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Έγινε η μελέτη. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το έργο. Δεν είναι το αρδευτικό, θα έχει αυτό κτλ. Βέβαια, καθυστερήσαμε λίγο γιατί προέκυψαν διάφορα προβλήματα ως προς την υπόγεια σωλήνωση. Είναι όμως σε εξέλιξη. Είμαστε τώρα καλά. Έγιναν διορθώσεις. Είναι κοντά η επίβλεψη. Είναι κοντά το τμήμα πρασίνου. Το έργο ικανοποιητικά και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν οι πρώτες δενδροφυτεύσεις. Αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, που είναι και η εποχή που γίνονται οι δενδροφυτεύσεις, κύριε Πρόεδρε. Ναι, Οκτώβριο και Νοέμβριο θα φυτευτούν πρώτα τα κομμάτια που μπαίνει το αρδευτικό τώρα και νομίζω την άνοιξη και τα υπόλοιπα κομμάτια και θα έχουν τελειώσει, νομίζω, την άνοιξη. Μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, θα μας δώσετε λίγο το στίγμα του έργου. Τι περιλαμβάνει? Θα είναι μικρά δενδρύλια, θα είναι και μεγάλα δέντρα για να αλλάξει η φυσιογνωμία και να αποκτήσει ταυτότητα το χωριό σας? Ναι, τα προβλέπει όλα η μελέτη. Ο μελετητής έλαβε υπόψη τη μορφολογία του υδάφους και τις κλιματολογικές συνθήκες. Έχει πάρα πολλά ποικιλία δέντρων, θάμων και φυτών. Νομίζω 45 από ό,τι είδα τη μελέτη. Πιστεύω ότι όταν τελειώσει το έργο, το χωριό θα είναι ένα μεγάλο πάρκο, όλο το χωριό. Θα είναι λόγος επισκεψιμότητας, θα είναι ένα έργο που θα το καμαρώνουμε και εμείς και θα το καμαρώνει και ο Δήμος Προσβάτης. Και άλλωστε ο οικισμός, η κοινότητά σας προσφέρεται λόγω της άπλας που έχει, να το πω πολύ απλά, κύριε Πρόεδρε, και για άλλες δράσεις και δραστηριότητες, και θα μπορούσαν εκεί να αναπτυχθούν και επιχειρήσεις, καθώς τρέχουν διάφορα προγράμματα τώρα. Πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί το έργο της δενδροφύτευσης συνολικά? Αυτή η φάση θα είναι τώρα η πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει κεντρικούς δρόμους, περιλαμβάνει κάποια κομμάτια σε όλα του χωριού για να μην νιώθει καμία γειτονιά ότι αντικήθηκε. Σε πρώτη φάση η μελέτη βέβαια είναι για όλο το χωριό. Και σε μια δεύτερη φάση πιστεύω ότι αφού εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση και για τα υπόλοιπα κομμάτια, νομίζω θα είμαστε κοντά μετά. Γιατί αφού έχουμε τη μελέτη είναι εύκολο μετά να τελειώσουμε όλα τα κομμάτια. Τώρα όμως σε πρώτη φάση νομίζω ότι την άνοιξη θα είμαστε τελειωμένοι. Και άλλωστε η κοινότητα Κλήτου είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κοζάνης, που σημαίνει πολλοί επιλέγουν και να νοικιάσουν ακόμη σπίτι στο Κλήτος, αλλά μένουν και μόνιμα. Εάν θα είχατε και τηλεθέρμανση, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν ό,τι καλύτερο από τους καλύτερους οικισμούς στην Κοζάνη. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, ότι ο οικισμός αναπτύσσεται. Έχει όλες τις υποδομές και εμείς ταυτόχρονα διεκδικούμε και φτιάχνουμε πράγματα. Θα γίνει ο οικισμός πρότυπο. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί ενοικιαστές εδώ και υπάρχει ζήτηση. Έχουμε και θέμα βέβαια σε εξέλιξη των οικοπαίδων να οριστικοποιηθούν. Περιμένουμε την τροπολογία που λέγαμε για να οριστικοποιηθούν τα οικόπεδα, για να μπορεί να υπάρχει και μεταβίβαση. Και αυτό νομίζω ότι θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη στον νέο οικισμό και θα χτιστούν πάρα πολλά σπίτια. Με δεδομένα αυτά,
και με δεδομένο ότι θα αρχίσει να λειτουργεί εδώ το Πανεπιστήμιο και ήδη λειτουργεί εδώ το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο. Φέτος θα έχει 150 μαθητές και το χρόνο που θα είναι σε πλήρη εξέλιξη και η τρίτη λυκείου θα έχουμε πάνω από 200 παιδιά. Επομένως είναι τόπος καλός, είναι τόπος εξελίξιμος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εδώ να κατοικηθεί ολόκληρο το χωριό, να γίνουν σπίτια κι άλλα, να πουληθούν υπόπεδα και να αναπτυχθεί ο οικισμός όπως πρέπει. Πολλοί κλειτιώτες πάντως επέλεξαν να μην έρθουν στο νέο οικισμό, αλλά αγόρασαν διαμερίσματα στην πόλη ή σε άλλες πόλεις, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν και οικόπεδα που θα μπορούσαν να οικοδομηθούν άμεσα? Ναι, υπάρχουν οικόπεδα. Βεβαίως, υπάρχουν οικόπεδα διαθέσιμα. Αυτό βέβαια έγινε γιατί τα έργα υποδομής δεν ήταν έτοιμα στην ώρα τους και αφού είχε χαλάσει ο παλιός οικισμός, το παλιό χωριό, έτσι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν και αγόρασαν διαμερίσματα και σε χωριά. Και λογικό, λογικό. Εάν δεν δοθούν άμεσα τα χρήματα και δεν γίνουν τα έργα υποδομής στον οικισμό, λογικό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες ώστε οι φοιτητές που θα έρθουν στην περιοχή να μείνουν στο χωριό σας? Εάν χτιστούν χώροι τέτοιοι, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί οι φοιτητές νομίζω θα είναι πάρα πολλοί για να τους απορροφήσει όλους οι πόλοι. Εδώ είμαστε κοντά. Υπάρχουν όλες οι υποδομές. Νομίζω ότι το χωριό τα επόμενα χρόνια θα πρέπει κάποιοι να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά και να δώσουμε μία όθηση στον νέο οικισμό πολύ μεγάλη. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκωτίδη, βρίσκονται και άλλα έργα σε εξέλιξη. Και άλλωστε, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχω και το ρεπορτάζ, δεν αφήνεται πρόγραμμα ανεκμετάλλευτο. Ό,τι πρόγραμμα τρέχει άμεσα και εντάσσεται έργα, αλλά έχετε και ένα καλό, κύριε Κορκωτίδη, ζητάτε από όλους τους αρμοδίους και να συνδράμουν και να στηρίξουν και να βοηθήσουν, αλλά και να αναπτύξουν την κοινότητα Κλήτου. Ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε αυτό. Από το 2011 είμαι πρόεδρος, 12 χρόνια τώρα, και όλα τα χρόνια αυτά, πάντα ο νέος οικισμός στο χωριό μας, πάντα έχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης ή έργο που εξελίσσεται, ή έργο που θα δημοκρατηθεί, ή έργο που προγραμματίζεται να μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν υπήρχε ούτε μία χρονιά που στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν είχαμε έργο. Ναι, πρέπει, επειδή το χωριό εξελίσσεται και χτίζεται τώρα, θα πρέπει, ας πούμε, εγώ που ασχολούμαι, να έχω τα μάτια μου ανοιχτά ως προς τα πράγματα που λέτε, τις χρηματοδοτήσεις, να διεκδικώ σωστά πάντα με τη λογική, όχι παράλογα, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλα χωριά που πρέπει να χτιστούν, αλλά ο καθένας να με ερευνήσει για τον τόπο. Αγωνίζεται για το δικό του τόπο ο καθένας και ό,τι μπορέσει, ό,τι πιο καλό για τον τόπο του. Ποια είναι η συνεργασία που έχετε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαλούτα? Η συνεργασία με τον Δήμαρχο είναι πάρα πολύ καλή, άξιμη. Και όλα τα χρόνια, από όλες τις θέσεις που υπάρχουν, από δημοτικούς συμβούλους, αντιδήμαρχους, διευθυντές υπηρεσιών, τον Δήμαρχο, πάντα είχα καλές σχέσεις και εξακολουθώ να έχω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχω αντιπαραθέσεις και ακρότητες. Πρέπει κανείς να διεκδικεί σωστά, να τα τοποθετεί σωστά και οι υπηρεσίες και όλα αυτά και τα προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις που είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι για μας και εμείς πρέπει να διεκδικούμε σωστά για να παίρνουμε τα έργα. Αυτό. Ποιο είναι το έργο όνειρο του Κώστα Κορκωτίδη για το επόμενο διάστημα, γιατί αγωνίζεστε τώρα? Το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη διεκδικήσει τον φωτισμό στην κεντρική είσοδο. Νομίζω ότι θα μπει στο πρόγραμμα του ΕΑΠ. Μέσα από το χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ
Βάζουμε τώρα ένα κιόσκι 50 τετραγωνικά, το οποίο θα γίνει και μιας βρύσης πέτρινες που είσαμε. Και βέβαια πάντα υπάρχει το θέμα του κινητηρίου. Αυτό. Το οποίο είναι σε εξέλιξη. Καθυστερήσαμε γιατί προέκυψε ένα ζήτημα εδώ. Μας ζήτησε πρόσθετα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας και προσπαθούμε τώρα να οριστικοποιηθούν οι δασικοί χάρτες για να απελευθερωθεί ένα κομμάτι που είναι μεταξύ του δρόμου και του οικοπαίδου, γιατί πρέπει να είναι άρτικο οικοδομήσιμο, να στείλουμε και αυτήν την νομοδότηση και να περιμένουμε ύστερα να πάρουμε την παραχώρηση του οικοπαίδου για την κατασκευή του κινητηρίου, το οποίο βέβαια θα χρειαστούν μετά οι μελέτες, το ρημοτονικό, αλλά εμάς τώρα αυτό που μας καίει είναι να πάρουμε από το Υπουργείο Γεωργίας την παραχώρηση. Στο άμεσο μέλλον θα προγραμματίσουμε βέβαια την κατασκευή της κοινότητας του κοινωνικού καταστήματος που έχουμε, την κεντρική είσοδο του χωριού, αλλά βέβαια υπάρχουν στον νέο οικισμό, αλλά πρέπει να έχουμε μία σειρά, να διεκδικούμε, να βάζουμε σειρά προτεραιότητας. Δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε όλα μαζί. Διεκδικούμε ένα σύμβολο και έτσι υλοποιούμε και προχωρούμε σιγά σιγά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκοτίδη, βάλατε πλώρη και για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο και για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολλά τα σχέδια, 12 χρόνια πρόεδρος. Άλλωστε τώρα έχετε και πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, καθώς είστε πλέον συνταξιούχος της ΑΔΕΗ, που σημαίνει θα διαθέσετε περισσότερες ώρες για τους κατοίκους της κοινότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Μαρκοπούλου, είναι, νομίζω, στο αίμα μου, στο πετσί μου, μ' αρέσει. Αλήθεια. Μ' αρέσει να ξυπνάω. Ναι. Μ' αρέσει να ασχολούμαι, μ' αρέσει να διεκδικώ, μ' αρέσει όλο αυτό. Επομένως, όπως είπατε και εσείς, έχω τώρα και περισσότερο χρόνο και η ηλικία μου το επιτρέπει. Πολύ καλή και ηλικιακά κατάσταση και νομίζω ότι έχω και πράγματα ακόμη να προσφέρω. Και θα ασχοληθώ πάλι, θα συνεχίσω με την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Πάντα. Άλλωστε οι κάτοικοι σας ψηφίζουν πάντα και με ποσοστό, να μην πω και 100%, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά πάντα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την άποψη των κατοίκων, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας για το πώς είδαμε, να δούμε αν επιτρέπεται και όλα αυτά, νομίζω, και ύστερα βλέπω ότι θα προχωρήσω, ας πούμε, και την άλλη φορά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας τώρα, γιατί είναι σχετικά νωρίς για τις εκλογές. Ωστόσο, εσείς βάλατε πλώρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κορκοτίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την συζήτηση αυτή. Παρακολουθούμε από κοντά το έργο σας. Αξίζει άλλωστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρκοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στα Γρεβενά. Βρίσκονται στην επικαιρότητα τις δύο τελευταίες ημέρες για άσχημο λόγο. Αστυνομικό το ρεπορτάζ. Θα συνομιλήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Μάρκου. Θα μας δώσει τη συνέχεια της υπόθεσης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κατερίνα, από τα Γρεβενά. Θα πούμε εδώ, στο νοσοκομείο Γρεβενών, λοιπόν, νοσηλεύεται ένας 74χρονος άντρας. Εδώ λέγαμε ότι προχθές υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και υπάρχει θεαματική βελτίωση. Και καθώς και μία 45χρονη γυναίκα μετά από επίθεση που δέχτηκαν με μαχαίρι από 50χρονο συγκάτοικό τους, ο οποίος φιλοξενούνται στην οικία των θυμάτων, στην πόλη των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, η απόπειρα δολοφονία σημειώθηκε μετά από καυγά για άγνωστο λόγο. Το περιστατικό, Κατερίνα, σημειώθηκε Δετάρτη στις 4:30 τα ξημερώματα. Ένα τέταρτο μετά ο δράστης συνελήφθη και δεν γνωρίζουμε. Συνεχίζεται το ανακριτικό έργο των αρχών, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμη τα αίτια. Πάντως είναι περίεργο πραγματικά. 4:30, 4:15 τα ξημερώματα.
και φιλοξενούσαν τον 51χρονο, είναι λίγο περίεργη η ιστορία, Κώστα. Εσύ ξέρεις και από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, είναι λίγο κάποιες... κάποιες μια σκιές. Περίεργη υπόθεση. Λοιπόν, θα περιμένουμε εδώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν, βρίσκεται στην εισαγγελία και θα δούμε τα αποτελέσματα σε λίγη ώρα. Αλλά πρέπει να δω, το θετικό είναι ότι ο άντρας που χειρουργήθηκε παρουσιάζει θεαματική βελτίωση, όπως και η γυναίκα, η 45χρονη. Μακάρι να πάνε, να πάνε όλα καλά, θα... Έχουμε ανάκριση και των δύο αυτών προσώπων, οπότε θα ξεκαθαρίσει η εικόνα πώς ακριβώς έχει, Κώστα. Έτσι. Να πούμε άλλες ειδήσεις εδώ, από τα Γρεβενά. Έντονο το πρόβλημα με τα καυσόξυλα, παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Ελπίζουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες να βρούμε λύση. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι ο μοναδικός που έθεσε για ακόμα μια φορά το θέμα στην προχθεσινή επίσκεψη των υπουργών στη Βάλια Κάλτα ήταν ο Δήμαρχος Γιώργος Ζασταμάνης. Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά, αλλά τα χωριά των Γρεβενών Κατερίνα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς λοιπόν, ξύλα. Και αυτό, και είναι και χαμηλές οι θερμοκρασίες το βράδυ. Σε πολλές περιπτώσεις ανάβουν τα τζάκια τους στα χωριά, Κώστα. Πρέπει να το πούμε. Έτσι, και αυτό. Πρέπει να το πούμε στα ορεινά. Και το 15 χωριά... Αύγουστο στη Σαμαρίνα άναψαν πολλά τζάκια. Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Και το 15 Αύγουστο, όπως και αυτή τη στιγμή στα ορεινά χωριά, ανάβουν τα τζάκια. Να πούμε άλλες ειδήσεις εδώ, ότι μετένεις οδική ασφάλεια, πάρτι νεολαίας και κλήρωση ποδηλάτων ξεκινά σήμερα 16 Σεπτεμβρίου η εβδομάδα κινητικότητας στην πόλη των Γρεβενών, στο πάρκο Μανιταριών, παντού. Είναι μια πολύ καλή κίνηση από το Δήμο λοιπόν, Γρεβενών. Και πρέπει να πούμε ότι γίνεται στους περισσότερους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες κινητικές στα πλαίσια της εβδομάδας κινητικότητας και στο Δήμο Εορδές που ανέλαβε πρωτοβουλίες ο Δήμαρχος ο κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, αλλά και στο Δήμο Κοζάνης, που σημαίνει όλοι οι Δήμοι μπαίνουν μπροστά προκειμένου να δώσουν μια άλλη διάσταση στον τομέα της κινητικότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εν έτη 2022 ο κόσμος να βγει έξω και να περπατήσει και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού, Κώστα. Έτσι, Κατερίνα, να πούμε και ένα τελευταίο, ότι στην πόλη μας βρίσκεται για ξεκούραση ο Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος Σεντόγλου, έτσι. Να μας τον φιλήσεις. Έτσι, λοιπόν, πολλούς... βρίσκεται εδώ για να ξεκουραστεί κοντά στους δικούς τους. Και τελειώντας, Κατερίνα, να πούμε εδώ ότι έντονο είναι το πρόβλημα των κτηνοτρόφων και όχι μόνο από την επιδρομή των αγριογούρων. Έτσι. Εδώ έχουμε μεγάλες καταστροφές, μεγάλα προβλήματα και ελπίζουμε πολιτεία κάποια στιγμή να βρει λύση. Έχουμε εδώ έντονες διαμαρτυρίες των αγροτών, όπως είπαμε, καταστρέφουν τα σπαρτά τους και δεν αποζημιώνονται. Κατερίνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου πίνει καφέ στα καφέ των Γρεβενών. Έτσι ακριβώς, πίνει καφέ, τα απολαμβάνει εδώ, βρίσκει τους... τους φίλους τους φίλους του, τους συμμαθητές του. Και αν, θα μπορούσες να έχεις και μία δήλωση, Κώστα, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Και θέλω να σταθούμε στις ωραίες στιγμές που περνάει στο δικό του τόπο, στα πανέμορφα Γρεβενά. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.